Σεπτέμβρης και Οκτώβρης πήγαν καλά. Κάθε πέρσι και καλύτερα, μάλλον όχι πια, αφού οι έμποροι του Ρεθύμνου διαπιστώνουν ότι τους δύο πρώτες μήνες του φθινοπόρου οι εισπράξεις είχαν καλοκαιρινή διάθεση σε αντίθεση με πέρυσι, με αποτέλεσμα το ταμείο να είναι στο συν. Την ίδια ώρα ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, τα καταστήματα έβαλαν τα φθινοπορεινά τους και αναμένουν να συνεχιστεί το θετικό κλίμα εν ώψη και του χειμώνα. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος και φέτος που φαίνεται αυτό καταξιώνεται σιγά σιγά και επιμηκύνεται η περίοδος. Πάμε πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν το περίμενα. Είχε ανέβει όμως. Σίγουρα τα οικονομικά βάρη παραμένουν δυσθεώρητα, δεδομένου ότι μήνα με το μήνα ο κλάδος επιβαρύνεται το ίδιο φορολογικά, όμως οι εισπράξεις θα βαίνουν μειούμενες όσο χειμωνιάζει. Το ποσοστό του ΦΠΑ είναι αρκετά υψηλό και σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα αν μειωνόταν η φορολογία. Πάντως, ακόμη και στο Ρέθυμνο, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι δεν είναι πανάκια. Αρκετά καταστήματα δεν τις ακολουθούν, ενώ έχουν προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αφού έτσι προσπαθούν να κρατήσουν την πελατεία τους, μειώνοντας το κέρδος τους και δελεάζοντας τους καταναλωτές, ώστε να μην τους χάσουν. Το έχουμε επιλέξει γιατί οι προσφορές στο κατάστημα υπάρχουν όλο το χρόνο. Δεν θεωρώ ότι ο κάθε πελάτης θα επιλέξει αυτό το 15ήμερο μόνο. Η αγορά λειτουργεί ελεύθερα πλέον και οι επιχειρήσεις μπορούν τα 10 ημέρα αυτά να τα χρησιμοποιούν όλο το χρόνο έξω από τις θεσμικές εκπτώσεις. Κάνω και καλύτερες τιμές στους πελάτες. Να, καμιά φορά δεν χρειάζεται να βγάζεις και πάρα πολλά. Ας κάνεις κάτι καλύτερο, να μην χάσεις την πελατεία σου. Όσο για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, μάλλον είναι θέμα χρημάτων και όχι χρόνου, οι αγορές και η κατανάλωση. Σίγουρα τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά κατά τις εορταστικές Κυριακές ή σε δρόμους έντονα τουριστικούς. Εν γέννη όμως το Ρέθυμνο δεν παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές. Εμείς σαν κατάστημα δεν ανοίγουμε τις Κυριακές. Καμιά Κυριακή. Μόνο τις Κυριακές των εορτών, μόνο αυτές. Τις άλλες Κυριακές όχι, δεν ανοίγουμε.